Είναι μία και πέντε. Να ζητήσω μία δημόσια συγγνώμη στον Κλεάνθη, γιατί σήμερα με ξύπνησε τρεις φορές και του έλεγα σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Και έβγαλε και το λόγωμα ένα, ήταν η σειρά μου. Ξύπνησα, παιδιά, ξύπνησα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Λοιπόν, ήρθα φορτσάτη γιατί έχω δουλειές και τις είχα ξεχάσει. Είμαστε εδώ και πάλι. 8! Κλεάνθη! Είναι ανοιγμένο το 8. Μήπως τυχαίνει να γνωρίζεις γιατί είναι ανοιγμένο το σοκολατάκι της μέρας 8? Το λούκρωτα. Όχι, αλήθεια. Δεν το έφαγες εσύ? Όχι. Αν σοβαρά δεν το έφαγες. Και δεν το έφαγα σοβαρά κι εγώ που σοβαρά δεν το έφαγα. Μήπως το έφαγε ο Βασίλης στον δρόμο? Έχουμε ένα κλέφτη εδώ ανάμεσά μας. Μπορεί, αλλά πώς να το άνοιξε με τέτοια. Θα ήταν νοπό βασικά γιατί θα είχε σαλάκια. Άρα έχουμε ένα φάντασμα στο σπίτι. Μπορεί, μπορεί. Έχω σκαλώσει αλήθεια τώρα ποιος μπορεί να το έφαγε. Παρ' όλα αυτά θα φάω αυτό που είναι για την ημέρα. Τρία είμαστε σήμερα. Επειδή είμαι και πολύ γυμνασμένη, καίγεται το χέρι μου, που κρατάω την κάμερα. Ο μυς μου κοντεύει να εκραγεί, έχει πάρει φωτιά. Αυτό εδώ μοιάζει με αυτά που έχουν στα περιοδικά, τις παζοκεφαλιές. Νάτο. Πούντο, νάτο! Συγγνώμη. Πούντο. Α, βλέπετε εσείς ότι εδώ πέρα έχει το 3. Ναι, ρε, φαίνεται ξεκάθαρα. Εντάξει, απαράδεκτη άνθρωπη. Αλλά επειδή το βρήκα, το φάω. Αλήθεια τώρα. Εντάξει, μισό. Ευχαριστώ. Τρέχω σαν τον άνεμο και πάω στο Advent της Νίξ. Πολύ καλό σημείο εδώ που την ακουμπάω. Θα βλέπετε μόνο προγούλια. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Έφαγα τη γη. Έχασα το δάχτυλό μου κατά λάθος εδώ, αλλά δεν το 12. Είναι lip liner και αν κρίνω από το χρωματάκι που βλέπω εδώ στην άκρη, είναι το lip liner του κραγιόν που είχα βρει την πρώτη μέρα και φορούσα χτες. Γίναμε 60.000 ρε γαμώτο. Θέλω να πανηγυρίσω, να βγω έξω, να το φωνάξω περήφανα. Πόσο σας ευχαριστώ και που γίναμε 60.000 και για τα σχόλιά σας που ήταν όλα πολύ όμορφα και τα διαβάζω και λέω έτσι ρε παιδιά, έλα μην μου λέτε τέτοια, έτσι λέω, αλλά μετά μου αρέσει. Σε άλλα νέα, εγώ σήμερα έχω να πάω σε 2 events. Αυτό είναι το καλό part. Το κακό part είναι ότι δεν θα πάω σε κανένα. Δεν έχω κάποια σοβαρή δικαιολογία για να μην πάω. Η δικαιολογία είναι ότι μου λείπει ύπνος, νιώθω κουρέλι και νιώθω την ανάγκη να κάτσω εδώ, να κάνω λίγες δουλειές στο σπίτι, να πάμε ένα σούπερ μάρκετ γιατί δεν έχουμε τίποτα στο ψυγείο, αλλά τίποτα, θα σας το δείξω. Μετά θέλω να φάω κάτι και να δω next top model, μέχρι εκεί αντέχω. Δεν αντέχω παραπάνω. Αλλά σε μια μισή ώρα θα πάμε στην κλινική της κυρίας Τζούμα, όπου εκεί η Μπέτη μου θα μου κάνει καθαρισμό προσώπου για να φύγουν κάτι σπυράκια που έχουν πεταχτεί. Γιατί σε λίγες μέρες θα κάνω το πικό λέιζερ που είναι αυτό που είναι για τα σημάδια ακμής που με έχετε ρωτήσει πολλές φορές και σας λέω δεν το έχω κάνει ακόμα. Τώρα θα το κάνω και θα το δούμε, εντάξει. Πάμε σήμερα να σκάσουμε ό,τι έχει βγει εδώ. Να μην τα βλέπετε κάθε πρωί έτσι και σας εκνευρίζουν. Τι κάνεις με τα εργαλεία σου κάθε μέρα? Θα μας το ρέψεις? Ω Χριστέ μου! Βλέπετε τι έχουμε. Έχουμε σάλτσες, κάτι χυμούς, λίγο κέικ από χτες. Το σιρτάρι με τα λαχανικά φοβάμαι πάρα πολύ να το ανοίξω γιατί ξέρετε τι θα έχουν πάθει τα λαχανικά. Να φέρω καραμπίνα. Μάλλον θα χρειαστεί και άλλοι, σίγουρα έχουν γίνει ζωντανά. Κίτσο! Φέρε το όπλο που είχαμε από πιτσιρικάδες. Το κυνηγετικό. Τι θα κάνουμε το βράδυ? Τι θα κάνουμε το βράδυ? GNTM. Θα μου το χορέψεις λίγο. Μετά το βράδυ. Έχει ένα μικρό χορευτικό για το intro του GNTM ο Κλεάνθης. Όσο και ντρέπομαι, θα σας το δείξουμε. Επειδή δεν έχουμε τίποτα εκτός από cornflakes, ο Κλεάνθης παραγγείλε πρωινό! Το πρωινό των πρωταθλητών! Σου έχω πάρει ένα φυσικό χυμό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Επίσης πρέπει να βιδώσει το ραφάκι. Εντάξει, θα το βιδώσω, αλλά εγώ τώρα πρέπει. Μην το βιδώσω τώρα. Πρέπει να κάνω κάτι stories για να τα στείλω για έγκριση. Ιστορία μου. Εγώ τώρα πρέπει να γυρίσω κάποια stories. Πρέπει να τα στείλω μέχρι σήμερα στις 5 για να πάρω έγκριση, για να τα ανεβάσω μετά από 2-3 μέρες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά περνάνε έγκριση και τα stories όταν είναι από συνεργασία. Αλλά ταυτόχρονα θα τρώμε και εγώ θα κοιτάω τι μας έχουν πει στα mail, ώστε να γίνει σωστά η δουλειά και να πάρουμε την πολυπόθητη έγκριση. Το ανέβασα! Κατά λάθος το ανέβασα! Πώς βίνεται! Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
είναι αυτά εδώ πέρα τα φανταστικά σκουλερίκια και μου τα έστειλε το κορίτσι μου από το μακό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι και μία μπάλα για το δέντρο, η οποία έχει μέσα ένα ρόδι για καλή τύχη. Και έχει και σκουλερίκια πάρα πολύ όμορφα, τα οποία νομίζω ότι θα γυρίζουν. Ανάτα, σας τα δείχνω. Μπράβο μου. Φεύγω πάρα πολύ γρήγορα. Πού πας πάλι? Πάω στη δερματολόγο, παιδί μου. Α, στην Τζούμα. Ναι. Καλή δουλειά. Δεν θα αργήσω, εντάξει. Δεν θα αργήσω καθόλου. Οχ, ένα παιδί. Οχ. Θέλω να δείτε το χθεσινό μου παρκάρισμα και πόση απόσταση έχω αφήσει από το πεζοδρόμιο. Δεν είναι σαν τις ταινίες. Που του συμβαίνει κάτι πάρα πολύ τραγικό και τραβάνε χειρόφρενο στη μέση του δρόμου και το περατάνε όπως να είναι και φεύγουνε. Είχα ραντεβού στις 4 και έφτασα 4 και 4 λεπτά. Δεν μου αξίζουν συγχαρητήρια. Εδώ και μέρες σκέφτομαι πότε θα έρθω να μου κάνεις έτσι τα σπυράκια. Είμαι έτοιμα να τα κάνω έτσι. Ου. Δεν είναι πιο ωραίο από το. Από το σκουφάκι που μου βάζατε, ναι, πάρα πολύ πιο ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σκεπάζεις. Σε ευχαριστώ. Βάζω το make-up. Δεν είναι make-up, είναι αντιλιακή με χρώμα, σε παρακαλώ πολύ. Έχεις μαζέψει θησαυρούς εδώ? Ναι, είναι όλα για σένα δώρο. Εδώ έχω. Χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Θα έβαζα κάτω το δέντρο, αλλά τώρα θα μας λήξεις. Όχι, τώρα θα κάνουμε το πρώτο στάδιο της δερμοαπόξεσης. Τελείωσε αυτό! Δερμοαπόξεση, ναι. Γίνεται με μικροκρυστάλλους, βαθιά, με σκοπό να κάνουμε πολύ καλή απολέπιση, δηλαδή να φύγει όλη η επιφάνεια από τα νεκρά κύτταρα. Μετά από αυτό το στάδιο θα κάνουμε διάνοιξη, δηλαδή θα βγάλουμε όλα αυτά που μου λες ότι χρειάζεται. Τη διάνοιξη δεν θα σας τη δείξω, αν και κάποιες πιστεύω ότι θα θέλατε, γιατί και εμένα καμιά φορά μου αρέσει να το βλέπω το έτσι, αλλά θα είναι λίγο αειδιαστικό και βλέπουν και παιδιά. Σας πω ότι το θέμα αυτό με τον καθαρισμό προσώπου είναι ένα θέμα για το οποίο λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram. Νομίζω είναι το πιο hot θέμα για εσάς στο Instagram. Οπότε ελπίζω να σας λυθούν κάποιες απορίες. Ό,τι έχετε μου το γράφετε από κάτω. Δεν θα σας τα δείξω εντελώς αναλυτικά, γιατί έχω κάνει ένα βίντεο για αυτό το θέμα. Που αν θέλετε, μπορώ να σας το αφήσω στο κουτί περιγραφής για να τα δείτε εκεί. Θα σας δείξω πιο αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα που θα κάνω και τα σημάδια, εντάξει. Πώς είσαι? Ζω. Τελειώσαμε και με το ζούλιγμα, είμαι σαν να με πλάκωσε στο ξύλο η Μπέτη, αλλά όχι. Υπάρχει λίγο πρωτισματάκι, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Απλώς σήμερα η Μπέτη δεν με αφήνει να με λείψει ο λουκουμάς στο πρόσωπο. Καθόλου σήμερα λουκουμάς. Φιλιάωσε σε σένα σήμερα. Αυτό πώς θα γίνει τώρα? Μ' άφησε μόνη μου τώρα γιατί πήγε να φέρει κάτι και θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα είναι σαν να έρχομαι για καφέ με τις φίλες μου. Είναι φίλες μου πια νομίζω. Νιώθω ανακουφισμένη, νιώθω σαν να έφυγε ένα βάρος. Που έφυγε ένα βάρος, πόσα σπίτια έσκασες? Είχαμε λίγα εδώ στην κάτω περίοδο. Σκαλιά πρέπει, ε. Γεια σου Τσάρλι. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Πάντα τα φωτάκια και από ό,τι σου είπα. Τι μου είπες? Λάθος το είχα πει. Για άμπα. Πρώτα τα φωτάκια αναμένα, μέχρι εκεί ήταν σωστό. Ναι, αλλά τα περνάς από κάτω για να μπουν. Πρώτα από κάτω και ανεβαίνουν. Ναι, γιατί αν τα βάλεις από πάνω προς τα κάτω, τι θα γίνει? Μετά, άμα τα βάλουμε από πάνω προς τα κάτω, μπορεί να με φτάνει να σταματάνε εδώ και να θέλουμε μπαλαντέρ. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι η μπρίζα από κάτω, πού θα τη λύγεται όταν εσύ γυρνάς? Πού θα τη λύγεται? Θα βάλεις μπαλαντέζα εκεί να τη συμπληρώσεις να πάει μέχρι κάτω. Ναι. Όχι, ε. Θα είναι μια μπαλαντέζα μέσα στο δέντρο. Ναι, δεν γίνεται. Τσάρλι! Είναι το σπιτάκι του Τσάρλι δίπλα! Βλέπουμε το χθεσινό vlog μας. Θα μας δώσουνε φαγητό. Πες μπαμπά τι μαγείρεψες. Χοιρινό μεσέλινο. Ωραίο ακούγεται. Και μου πέτυχε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Είμαι ευχαριστημένος, το καταευχαριστήθηκα. Και πάνω απ' όλα το έχω κάνει και διαιτητικό. Με λίγο λαδάκι ελαιόλαδο φρέσκο, φετινής παραγωγής. Συγχαρητήρια. Θα το δοκιμάσουμε και θα σου δώσουμε τη βαθμολογία σου. Θα σας χαραμαγειρέψω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εσύ θες να μου εξηγήσεις γιατί μου φέρεις τα βαφτιστικά μου εδώ πέρα? Προς το επόμενο vlog βάλε, θα σου φέρω εγώ τι θα βάλεις. Αυτό είναι το ζακετάκι. Το βαφτιστικό μου. Ναι, το βαφτιστικό σου. Αφού έχεις πάρει και το φουστάνι σε μια παλιά. Νομίζω να μου πεις αφού έχεις πάρει κιλά ότι δεν θα μου μπει. Το περίμενα να ακουστεί. Και αυτό είναι το από κάτω. Το βρακάκι, ξέρεις που βάζεις το λαδάκι, ας πούμε, και φοράς αυτά από μέσα. Κάθε φορά σου φέρνω και κάτι από το παρελθόν. Σου κρατάω έτσι όπως φτάνω και τον ομφάλιο Λόρα στην επόμενη επίσκεψη. Μία προσωπογραφία σου που την κάναμε όταν ήσουν μικρούλα στο Ναύπλιο. Όντως. Σε ένα πλανόδιο. Εν τω μεταξύ κάτι έχει πιάσει εδώ και κάτι δεν έχει πιάσει κιόλας, ε. Δηλαδή μοιάζω. Πού καταλήγετε?
Ήσουν λιγάκι θυμωμένη βέβαια εκείνο το βράδυ. Το 2004, ναι, λέει, είχα κάτσει πόση ώρα για μήπως να μπει. Μήπως δεν σου είχα πάρει σουβλάκι. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Έχεις ένα ύφος ναι, παραπονεμένο. Ναι, είναι από σουβλάκι αυτό το ύφος. Μπορώ να το καταλάβω. Ήρθα τώρα στη δουλάπα της μαμάς μου γιατί πρέπει να βρω ένα ρούχο που αύριο πρέπει να κάνω μια φωτογράφηση με ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ. Γιατί παραδίδω αύριο, παιδιά. Και ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν θα προλάβω, το ξέρετε. Δεν θα προλάβω τίποτα. Θα με βρίσουν όλοι, θα τσακωθούμε και μετά θα απολυθώ από παντού και θα κάθομαι σπίτι και θα τραβάω όλη μέρα βίντεο, το ξέρετε. Νομίζω αυτό μου κάνει για το κόνσεπτ. Ποιο? Με τα πούπουλα. Α, ναι, σίγουρα σου κάνει αυτό. Να το φορέσω να δεις αν είναι καλό. Για φορέ το. Η φωτογραφία πρέπει να είναι λίγο παλιά εποχή, αυτό με τα πούπουλα, τις πουλιές και λίγο Τσάρλεστον και λίγο, καταλαβαίνετε. Να σε δω. Γιατί περίσταση έχεις ντυθεί? Εγώ αυτό το φοράω και τραγουδάω δίσκο. Θέλω να κάνουμε My Style Rocks. Πρέπει να πεις για πού έχεις ντυθεί. Για ένα πάρτι. Πού είναι το πάρτι, είναι Δεκέμβριος, δεν έχεις πανοφόρη? Αυτό... Η τσάντα σου πού είναι, πού θα βάλεις το κινητό σου? Θες να ετοιμαστώ και να έρθω σε λίγο? Γιατί φοράω κάτι από μέσα, μάμα. Θέλω, αλλά δεν προλαβαίνουμε καθόλου, ρε μαμά. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Θα το πάρω, θα στο φέρω μεθαύριο, εντάξει. Μήπως χρειαστεί να πας κάπου έτσι ξαφνικά? Όχι, εγώ θα το βάλω αυτό πάντως το χειμώνα. Είμαι σίγουρη ότι θα το βάλεις. Βέβαια θα το βάλω. Αυτό φοβάμαι. Τι κάνει? Μου στραβώσει. Ναι, μου στραβώσει λίγο. Ψώνησε. Δηλαδή από εδώ και πέρα δεν θα βλέπουμε τους ντελιβεράδες πιο συχνά από τη μαμά μας και τον μπαμπά μας και τους φίλους μας. Θα το τέλος αυτό το φιάσκο, κοιτά. Ο τυχερός μου αριθμός, παιδιά. Εμείς ψωνίζαμε από σούπερ μάρκετ από τότε που είμαστε πιτσιρικάδες. It's the most wonderful time of the year. Λουκ, είσαι το καλύτερο παιδί. Ναι, το ήξερα. Παιδί μου. Είστε για ένα γρήγορο σούπερ μάρκετ haul που δεν έχω κάνει και ποτέ. Τίποτα δεν είναι sponsor, απλώς θα σας δείξω τι πήραμε. Καλά, είχαμε πάρα πολύ καιρό να ψωνίσουμε, οπότε πήραμε πισωαρκετούτσικα, αλλά να δείτε. Αυτές οι ριζογκοφρέτες με κανέλα που είναι σαν να τρως ριζόγαλο και πεθαίνω. Από ψωμί παίρνουμε αυτό το παραδοσιακό του κατσέλι, το οποίο άμα το φας κανονικά έτσι δεν τρελαίνω, αλλά άμα το φας ψημένο σε toast, λεμονάκια, σκόνη για τα ρούχα στο πλυντήριο. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά, έχω δοκιμάσει άπειρες σκόνες για το πλυντήριο και πιστέψτε με, δεν βρίσκω καμία διαφορά σε καμία. Μου φαίνονται όλες το ίδιο. Έχετε δοκιμάσει εσείς καμία που να τρελαθείτε, να την πάρω κι εγώ να δω πια, μήπως δω κάποια διαφορά? Μακαρόνια με έλυσα λιγκουίνι. Αυτό το καφέ που τον λατρεύουμε, γιατί είναι salted caramel και καταλαβαίνετε και salted και caramel πάει πάρα πολύ. Κάτι ολική σου μας αρέσει να τα βάζουμε σε σαλάτα, λαφτά και σκέτα είναι. Γάλα, μυγδάλι, σοκολατένιο, κλεάνθης το έβαλε αυτό στο καρότσι. Εγώ δεν είδα καν πότε το έκανε. Ντοματούλες. Αγκουράκια. Ένα κουτάκι πέστο και αυτά εδώ πέρα τα δημητριακά που μας αρέσουν που είναι του Σκλαβενίτη νομίζω αυτή η μάρκα. Πατατούλες. Χαρτί κουζίνας. Πήραμε δύο τέτοια, pink grapefruit soda που δεν τα έχουμε δοκιμάσει ποτέ για να τα δοκιμάσουμε. Γιατί μου αρέσουν που είναι ροζ. Τυρί για τόστ παίρνουμε Αντόρο Αυστρίας και αυτή εδώ πέρα δεν θυμάμαι τι μάρκα είναι. Είναι μια γαλοπούλα που έχει γεύση τρούφας που μας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι πεντανόστιμη και ξέρω ότι ακούγεται εμετικό και μπορεί για κάποιους να είναι, αλλά μας αρέσει πολύ. Ένα τεράστιο βούτυρο που το διάλεξε ο Κλεάνθης και το βλέπω στο ταμπείο και τον κοιτάω και μου κάνει. Μα κάνει και για τάπερ. Τζαχαρίτσα καστανή. Τζαχαρίτσα καστανή. Ένα δέντρο με μία μπάλα στολισμένο. Άζαξ. Fête de fleur, που είναι για τα πατώματα. Hellman's Original Burger Sauce, που είναι πάρα πολύ νόστιμη, Παναγία μου. Θυμάστε όλοι ότι το Άζαξ παλιά γραφόταν με Z και ότι το Σιφ παλιά ήταν Ζιφ. Ο Κλεάνθης έχει κι άλλο λόγο σήμερα να είναι χαρούμενος, πέρα από το ότι πήραμε σκόνη για το πλυντήριο. Πήρε πλήκτρο. Είχε εκεί κανονικά ένα πλήκτρο, τώρα δεν έχει, οπότε τώρα πήρε ένα να βάλει. Θα σας μιλήσω πάρα πολύ απλά. Είναι ένα πολύ οικονομικό controller, synth, το οποίο όμως έχει ένα καλό. Τι? Έχει απίστευτα καλό τα στατόγαν. Τι λες μωρέ, τι είναι αυτό? Το κλαβιέτο είναι πολύ ωραίο. Και μόλις έπαιξα είπα, Παναγία μου, πού ήταν αυτό τόσα χρόνια? Wow! Κάνε μου κάποιος ενθουσιασμός. Τι όμορφος που είχε. Καλημέρα! Σας έλειψα! Βλέπεις GNTM. Μπανάνα. Πρέπει να ξεκολλήσεις λίγο.
Παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε! Δεν το ξεκινάμε τώρα, το κλείνουμε. Πιάσε το άλλο, το αποχαιρετιστήριο. Το πάω ανάποδο. Ρε παιδιά, πείτε του. Εμείς τώρα βλέπουμε GNTM. Ο Κλάντης είναι μάλλον ερωτευμένος με την Κέισι. Του το συγχωρώ, γιατί είναι και μένα από τις αγαπημένες μου, μαζί με τη Χαρά και την Άννα Μαρία. Εσάς ποιες είναι οι αγαπημένες, σας γράψτε μου από κάτω και εμείς θα τα πούμε αύριο. Αύριο τελικά δεν έχω δύο πρόβες που νόμιζα, έχω μία πρόβα, αλλά τα έχω κάνει κουλβάχατα στο κεφάλι μου. Άλλη καλά που πήρα το Δημήτρη τηλέφωνο. Τα πηγαίναμε στο χαλάβρι. Ήμουν και σίγουρη εγώ. Το πρωί και δεν βρίσκαμε κανένα. Δεν πάω ρώσει και τον. Ο Λούκος προσπαθεί να φάει κάτι που έχουμε πάνω στο τραπέζι, τα απομεινάρια από τα φαγητά. Λουκί, κάτσε πρώτα. Να δώσουμε δημοσίως συγχαρητήρια στον μπαμπά μου γιατί το φαγητό ήταν. Εκπληκτικό. Τέλειο. Να πω κάτι για τον μπαμπά σου, ότι ο μπαμπά σου φτιάχνει το πιο νόστιμο σπανακόριζο που έχω φάει στη ζωή μου ever. Είναι αλήθεια αυτή. Γενικά μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, παιδιά, ο μπαμπάς μου, πολύ ωραία. Αύριο έχουμε μία φωτογράφηση θεματική. Εδώ μεταξύ μας, μόνοι μας, μην φανταστείτε. Μία πρόβα και όλο και κάτι άλλο που δεν σας λέω. Είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί ήταν και μία πάρα μα πάρα 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 πολύ καλή μαθήτριά μου σήμερα. Ναι, που της έκανε ο Κλάντης μαθήματα πλήκτρα και είναι πάρα πολύ γλυκούλα και να δώσουμε πάρα πολλά φιλιά στην Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη! Γεια σου Ειρήνη! Λοιπόν, σας αγαπάμε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Λουκ, θα ηρεμήσεις, Χριστιανέ μου. Ρε ντροπή ρε! Ρε! Λίγο σέβας! Μήπως είναι γλυκό η μύτη. Υπόσχομαι επίσης αύριο να μαζέψω τα απλωμένα ρούχα που τα έχω αφήσει 3-4 μέρες απλωμένα και κάθονται. Θα μου γίνει χαρτιά υγεία. Όχι, απλώς θα έχουν απλωθεί πάρα πολύ καλά. Εφημερίδες θα είναι. Περνάω τα αρχεία στον υπολογιστή για να μοντάρω μετά το G. Είπαμε τα πρωινά πλέον θα το βγάζω εγώ το look. Ναι, σε ευχαριστώ. Γιατί το εκτιμώ ιδιαίτερος αυτό. Hey, ας τη μύτη. Look! Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, όταν τραβάμε τα πλάνα έτσι, είναι εντάξει. Αλλά μετά πάω να μοντάρω και βλέπω κάτι πλάνα έτσι. Αυτό, πώς θα το διαχειριστώ. Παιδιά, σας χαιρετάμε. Πόση ώρα σας χαιρετάμε. Μία ώρα. Γεια σας. Γεια, γεια. Γεια σας. Κουτουλίτσα. Ήρθε κάποιος. Έλα, ντου. Το είδαμε όλοι αυτό. Είναι ο Τάρζαν μέσα σε αυτό το σπίτι. Γεια σας. Thank you.